Αποδεσμεύεται, λένε οι πληροφορίες, η τρίτη δόση. Υπάρχει μια ικανοποίηση από πλευράς Eurogroup για την εφαρμογή και τις επιδόσεις μέχρι αυτή την ώρα της κυπριακής κυβέρνησης στα συμφωνηθέντα. Πάμε κατευθείαν κοντά του. Γιάννο Χαραλαμπίδη, καλησπέρα. Ναι, πρόκειται για τα 186 εκατομμύρια. Τα 100 θα δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκ των προτέρων αποφασίσει περί τούτου. Και τα υπόλοιπα 86 θα δοθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βεβαίως, ως αντάλλαγμα αυτής της νέας δόσης είναι οι ιδιωτικοποιήσεις στους ημικρατικούς κυρίως οργανισμούς. Έχει παρουσιαστεί η θέση της κυβέρνησης, δηλαδή το νομοσχέδιο το οποίο έχει παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών, και παρά τις αλλαγές, τις όποιες μικρές αλλαγές ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν, οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία. Η δόση αυτή θα αποδεσμευτεί, αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Έτσι, αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά το Eurogroup. Τώρα υπάρχει μια άλλη εξέλιξη, ειδικά αυτή τη στιγμή που τρέχει παράλληλα. Αρχίζει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η πρώτη επίσημη της έκθεσης αξιολόγησης της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας. Το πρώτο προσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει και φαίνεται να είναι ισοζυγισμένο. Από τη μία, ζητά την έναρξη αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Από την άλλη, όμως, ζητά και από την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει σε τέτοια βήματα. Γιάννο. Αν μου επιτρέπεις, για να μην χάσουμε το οικονομικό ρεπορτάζ, θα επανέλθω σε πολύ λίγο κοντά σου για τα όσα αφορούν ακριβώς τη συγκεκριμένη συζήτηση της έκθεσης πρόοδου. Πάντως, τα νέα λένε ότι αποδεσμεύεται εκτός απρόπτου η δόση. Η τελευταία πληροφορήση που είχα ήταν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι θετικό. Είναι θετικό. Μένουν οι λεπτομέρειες. Αυτό έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Γιάννο Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ σε πολύ λίγο. Θα επανέλθουμε στα όσα αφορούν.